Η αυθαίρετη και αυταρχική καθαίρεση, υποβάθμιση, μετακίνηση και αναπλήρωση στελεχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο Χατζικώστα καταγγέλει το διοικητή Σπύρο Δερδεμέζη, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την ΑΔΔ, την ώρα που οι εργαζόμενοι δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με σειρά αυθαίρετων και παράνομων αποφάσεών του, στις 30 Απριλίου, ο διοικητής καθαίρεσε, υποβίβασε και μετακίνησε ανετιολόγητα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ταυτόχρονα τοποθέτησε στις θέσεις τους άλλους υπαλλήλους που υπολείπονται των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και οι ειδικότερες ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, Χρήστο Γρίβα, οι ενέργειες αυτές έγιναν χωρίς εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, αλλά αντίθετα με εισήγηση, γνωμοδότηση ή ιδιώτη δικηγόρο από την Αθήνα. Η καταγγελία έχει διαβιβαστεί στη διοίκηση της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, από την οποία ζητείται να μην νομιμοποιήσει αυτές τις αποφάσεις και να ζητήσει την ανάκλησή τους, καθώς και την επαναφορά των εργαζομένων στις θέσεις που κατήχαν. Το νομαρχιακό τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΔ καταγγέλει το διοικητή του νοσοκομείου του Χατζικώστα, ο οποίος ανετιολόγητα και με αυταρχικό τρόπο και μη σύνομο, με βάση τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται για την νοσηλευτική υπηρεσία, προχώρησε στην καθαίρεση της διευθύνωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας και στην καθαίρεση συναδέλφου, η οποία ήταν ασκούσε καθήκοντα τομεάρχου και την υποβίβασε σε προϊστάμενο. Και ταυτόχρονα τοποθέτησε στη θέση του συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο προσόντα, αναλυτικότερα. Ο διοικητής, χωρίς την εισήγηση της υπηρεσίας και χωρίς γνωμοδότηση από την νομική σύμβουλο του νοσοκομείου Χατζικώστα, η οποία, όπως γνωρίζετε όλοι, λειτουργεί και υπάρχει εδώ και 25 χρόνια, παρά μόνο με εισήγηση ιδιώτη δικηγόρο από την Αθήνα, και εδώ είναι το ερώτημα, είναι μεγάλο, ποιος πλήρωσε αυτόν τον ιδιώτη δικηγόρο και με τι κονδύλια τον πλήρωσε ο κύριος διοικητής, ενώ υπάρχει νομική υπηρεσία στο νοσοκομείο Χατζικώστα, προχώρησε σε αυτού του είδους τις μετακινήσεις. Το νομαρχιακό τμήμα, διαχρονικά, όπως και τώρα, τονίζουμε το εξής, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, οι μετακινήσεις, η στελέχωση των θέσεων ευθύνης στον χώρο της δημόσιας διοίκησης γίνεται γιατί δεν υπάρχουν τα θεσμικά εκείνα όργανα συγκροτημένα, τα υπηρεσιακά συμβούλια, όπου να κρίνουν και να αξιολογούν τους υπαλλήλους με βάση τα πραγματικά τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Όσο αυτό το καθεστώς συνεχίζεται, θα υπάρχει ο ιτσιθελισμός, ο αυταρχισμός, η κομματικοκρατία, η αναξιοκρατία. Ζητούμε επιτέλους να λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια και να κρίνουν τους συναδέλφους με τα πραγματικά τους προσόντα. Μέχρι να συγκροτηθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα πώς γίνεται η αναπλήρωση. Στην ανακοίνωση που σας έχουμε δώσει, περιγράφουμε επακριβώς αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει κανένα νόημα να την περιγράψουμε τώρα και καλούμε το διοικητή, την ΕΚΤΗ, τον υπουργό, να ανακαλέσει αυτές τις αποφάσεις και δεν είναι δυνατόν, κλείνοντας, ενώ οι εργαζόμενοι στον χώρο της δημόσιας υγείας δίνουν τη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και των επιπτώσεων από τον αόρατο εχθρό, να προχωράμε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αν μη τι άλλο, αυτό δεν βοηθάει σε κανένα κλίμα. Κλείνοντας, ειδικά στην περίπτωση του νοσοκομείου Χατζικώστα, υπάρχει και ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Η συνάδελφό μας, η οποία ασχολείται, εκτελεί χρέη διευθύνουσα στο νοσοκομείο, βρίσκεται με άδεια σκοπού, ειδικού σκοπού, στο σπίτι της λόγω υποκείμενου νοσήματος. Είναι ηθικό, ενώ βρίσκεται η συνάδελφος σε νόμιμη με άδεια, να προχωράμε στην καρατόμησή τους?